Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Μόσιαλο, όπως σας προανήγγειλα, καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Κύριε Μόσιαλε, ακούμε θετικά νέα τα τελευταία 24 ώρα σε ό,τι αφορά στην ένταση της νόσησης μέσα από αυτή την πολυσυζητημένη παραλλαγή όμικρον. Σήμερα είχαμε καλά νέα και από το πεδίο των εμβολίων, από τη Pfizer τουλάχιστον. Ναι, έχουμε τις ανακοινώσεις των Pfizer και BioNTech. Φαίνεται ότι με βάση αυτές τις ανακοινώσεις με δύο δόσεις πρέπει να υπάρχει επαρκής προστασία όσον αφορά την αποτροπή της σοβαρής λίμωξης από τον κορονοϊό και απέναντι στην όμικρον επομένως. Αλλά με τρεις δόσεις έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα οι δύο εταιρείες ότι μάλλον θα υπάρχει και αποτροπή και της ήπιας νόσης ή των περισσότερων περιπτώσεων ήπιας νόσης από τον κορονοϊό. Αυτά τα νέα, αν επιβεβαιωθούν και με κλινικά δεδομένα, γιατί πλέον είμαστε σε πειραματικά δεδομένα και στη δημόσια υγεία συνδυάζουμε πειραματικά δεδομένα με τις κλινικές και επιδημιολογικές παρατηρήσεις, δηλαδή δούμε πόσοι εισάγονται στα νοσοκομεία και ποια είναι η έκβαση νοσηλείας τους. Και εδώ πρέπει να δούμε βεβαίως αν το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα εμβόλια, για την υπόλοιπη γκάμα των εμβολίων που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς εδώ. Όχι όμως μόνο αυτά, γιατί έχει σημασία τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, στα υπόλοιπα εμβόλια που έχουν χορηγηθεί στον πληθυσμό. Σαφώς. Δεν περιμένω να υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο εμβόλιο της Moderna. Και το σύνολο των Ελλήνων τώρα θα κάνουν όσοι αποφασίσουν να κάνουν τα εμβόλια και ελπίζω η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας να αποφασίσει να κάνει το εμβόλιο. Θα κάνουν τώρα εμβόλια mRNA και με αυτή την έννοια δεν περιμένω εκπλήξεις για το εμβόλιο της Moderna. Εφόσον όλοι όσοι κάναν Johnson & Johnson και AstraZeneca θα προχωρήσουν τώρα με τα mRNA εμβόλια, ξέρουμε ότι ο συνδυασμός λειτουργεί εξαιρετικά αποτελεσματικά και φτάνουμε στα επίπεδα νοσοπροστασίας που έχουμε είτε με τα δύο εμβόλια της Pfizer είτε με τα δύο εμβόλια της Moderna. Είναι κρίσιμη η τρίτη δόση όμως. Και με την τρίτη δόση, ναι. Προφανώς, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην τρίτη δόση γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη προστασία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επεκταθούν οι εμβολιασμοί το επόμενο διάστημα με την τρίτη δόση, να είμαστε εντελώς σίγουροι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, να περιμένουμε λίγο ακόμα, δηλαδή να μην ενθουσιαστούμε πλήρως, με την έννοια ότι δεν έχουμε τα πλήρη κλινικά δεδομένα και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις χώρες της Αφρικής, δηλαδή κυρίως στη Νότια Αφρική και τις γειτονικές της χώρες. Γνωρίζουμε δηλαδή ακόμη δεν έχουμε πίστη 100% για το ήπιον της νόσης από αυτή την παραλλαγή. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε, αλλά για να είμαστε σίγουροι πρέπει να δούμε μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων, γιατί η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία, δηλαδή των ασθενών που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία, πρόκειται για νέους ανθρώπους. Και ο αριθμός των περιπτώσεων στην Ευρώπη είναι λιγότερος από 300 σε σχέση με τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Νοσημάτων. Όλες αυτές οι περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία είναι είτε ασυμπτωματικοί, είτε με ήπια νόσο. Αλλά εγώ θα προτιμούσα να έχουμε λίγο μεγαλύτερο αριθμό και μάλιστα λίγο μεγαλύτερο αριθμό που να περιλαμβάνει και άτομα ηλικίας άνω των 60 και εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς, να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και στις δύο κατηγορίες. Ιδιαίτερα προφανώς στους εμβολιασμένους, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρουμε ότι αν τα εμβόλια λειτουργούν, τότε μπορούμε να κοιμόμαστε πολύ πιο ήσυχοι. Άρα έχουμε καλές ενδείξεις, να το πούμε. Έχουμε καλές ενδείξεις. Έχουμε επίσης και μία άλλη ενδείξεις από την ανάλυση των κλιμάτων. Πόσο καιρό θέλουμε ακόμη? Εκτιμάται για να μπορούμε να πούμε βέβαια. 10 μέρες, σε 10-15 μέρες θα έχουμε ασφαλή κλινικά δεδομένα, γιατί θα έχουμε ένα αρκετό αριθμό περιπτώσεων και στην Ευρώπη. Δεν θα μείνουμε στα 300 περίπου διαπιστωμένα περιστατικά, θα είναι πολύ περισσότερα. Ήδη βλέπουμε μία άνοδο των περιστατικών στις χώρες που κάνουν καλύτερη καταγραφή, όπως η Δανία και η Νορβηγία, χωρίς όμως να ανησυχούν ιδιαίτερα ούτε οι Δανείοι ούτε οι Νορβηγοί μέχρι στιγμής. Είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των περιπτώσεων είναι πολύ μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως και στη χώρα μας. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε λίγο υπομονή, να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Έχουμε δεδομένα όμως από την ανάλυση των λιμάτων στην περιοχή Γκαουτέν της Νότιας Αφρικής, που φαίνεται ότι η νόσος μάλλον είναι πολύ πιο εκτεταμένη από αυτή που καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, το οποίο μπορεί να δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασυμπτωματικοί πλέον, ιδιαίτερα στους νεαρούς της Νότιας Αφρικής, που έχουν έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με το νέο αυτό στέλεχος του κορονοϊού. Ναι, και αυτό καλό νέο είναι όμως. Ναι, αν επιβεβαιωθεί με περαιτέρω αναλύσεις, αυτό σημαίνει ότι θα συντείνουν οι πληροφορίες προς μια καλύτερη εξέλιξη. Αλλά θα έλεγα για να έχουμε ακριβείς πληροφορίες και πιο ασφαλείς πληροφορίες. Σίγουρα. Να περιμένουμε λίγο ακόμα. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας κάνω την ερώτηση που φαντάζομαι όλοι έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις μέρες. Εάν επιβεβαιωθεί
ότι πράγματι αυτή η παραλλαγή όμικρον επιφέρει μια πιο ήπια νόσηση, κάτι σαν ένα κοινό κρυολόγημα, τέλος πάντων. Και αν όντως επιβεβαιωθεί ότι είναι και πολύ πιο μεταδοτική από τις άλλες παραλλαγές που γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να επικυριαρχήσει και στην ουσία να κηρύξουμε επιτέλους το τέλος της πανδημίας. Είναι πολύ εύλογη ερώτηση και θα ήταν επιθυμητό να έρθει έτσι το τέλος προφανώς, παρά με την ανάπτυξη νέων πιο ισχυρών εμβολίων και πιο ισχυρών αντιϊκών φαρμάκων. Σίγουρα θα πάρουμε μια πολύ μεγάλη ανάσταση, ειδικά τέτοιο και επικρατήσει το νέο στέλεχος σε όλο τον πλανήτη. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται αυτός ο ιός, καθότι δεν στριμώχνεται. Αυτή τη στιγμή δεν στριμώχνεται ο ιός. Μεταδίδεται από τους ασυμπτωματικούς, τους προσυμπτωματικούς. Μεταδίδεται γενικά στον πλανήτη, γιατί ο μισός πλανήτης δεν είναι εμβολιασμένος. Δεν ξέρουμε επομένως ποια θα είναι η επόμενη κίνηση αυτού του ιού. Το μόνο που ξέρουμε όμως είναι ότι αν όντως είναι πιο εξασθενημένος αυτή τη στιγμή, θα πάρουμε ανάσα. Ξέρουμε επίσης ότι ακόμα και αυτή τη μορφή μάλλον θα την πιάνουν τα εμβόλια. Παίρνουμε ανάσες για ανακάλυψη περισσότερων φαρμάκων και καινούριων εμβολίων, αναμένοντας την επόμενη φάση του ιού. Και κυρίως αυτή μπορεί να γίνει όταν θα στριμωχτεί περισσότερο ο ιός. Και θεωρητικά αναμένουμε ότι τότε θα αποφασίσει μάλλον να εξασθενήσει, αλλά μπορεί να κάνει και άλλη κίνηση, δηλαδή να πάει και προς πιο σοβαρή κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε τέτοιες καταστάσεις και θα δούμε πιο ήπιες εξελίξεις στην πορεία αυτής της πανδημίας. Υπάρχει επομένως μια αβεβαιότητα, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από εκεί που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Έχουμε και φάρμακα, έχουμε και εμβόλια. Αυτό που λείπει είναι η διάθεση ενός μέρους του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και γενικότερα ευρύτερα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, να εμβολιαστούν κάποιοι συμπατριώτες μας και Ευρωπαίοι πολίτες, τη στιγμή που στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παρακαλάνε για να έχουν περισσότερα εμβόλια. Αυτή είναι η αντίφαση. Ένα 20% των Ευρωπαίων δεν θέλουν να κάνουν τα εμβόλια και το σύνολο σχεδόν των Αφρικανών και των κατοίκων της Νοτιοανατολικής Ασίας παρακαλάνε να τους στείλουμε εμβόλια. Και η Ελλάδα έχει στείλει πολλά και ελπίζω να συνεχίζει να στέλνει. Κύριε Μόσχαλα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση.